Βοηθήσαμε τότε μαζί με τους εργαζόμενους να αποτρέψουμε αυτή την συνέπεια. Δεν μπορέσαμε όμως. Και φτάσαμε στο γνωστό πια πρόβλημα του κλεισίματος του εργοστασίου. Η απάντηση δική μας σε αυτά είναι η προσπάθεια να έρθουμε εδώ επενδυτές, αφού πρώτα τους εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Γι' αυτό φτιάξαμε το λιμάνι της Οικουμενίτσας και το φτιάχνουμε και είναι στην εξέλιξή του. Γι' αυτό φτιάχνουμε την Εγκρατεία εδώ. Γι' αυτό φτιάχνουμε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σας είπα, μόνο όταν μπορείς να προσφέρεις τον τόπο αυτό, τότε δικαιούσε και να μιλάς και να υπέφυγεσαι. Δημιουργούμε το μεγάλο, από τα μεγαλύτερα βιοτεχνικά πάρκα που αρχίσανε, δεν θα αρχίσει στον κόμπο που είναι στην περιοχή Γιάτα της Γκρίκας Παραμυθιάς. Προκειμένου να εγκατασταθούνε οι βιομηχανικές αποθήκες και άλλες οικονομικές δραστηριότητες που μας πιέζουνε, γιατί την Εγκρατεία τη θέλουνε να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους στις νέες αγορές, στα Βαλκάνια, στις Παρεξήνιες, στις Παραδουνάδιες. Είμαστε λοιπόν το κόμμα της Εθνικής Συμφιλίωσης και η πρότασή μας, η πρόταση ψήφου, η πρόταση έργου, η πρόταση προγράμματος είναι για τον τόπο μας, για τη Δεσποτεία. Συνέχιση όλων των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, όπως είναι το λιμάνι και η Εγνατία Οδός. Έργα που τρία χρόνια καθυστερούν, εγκληματικά. Δημοπρατήθηκε πριν από λίγες μέρες το λιμάνι της Οικουμενίτσας με 15 δισεκατομμύρια. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ήταν ενταγμένο έργο με σταθερές τιμές του 92 με 29 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε και την καθυστέρηση και την ολιγορία και την ανικανότητα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι αναξιόπιστη, είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει προβλήματα του λαού και του τόπου. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φιλιατιώτησες και φιλιατιώτες, αγαπητοί μου συμπατριώτες, εσείς που ζήσατε και ζείτε καθημερινά την απομόνωση και την εγκατάλειψη στην επαρχία των φιλιατών, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε. Εσείς που ακόμη δεν έχετε διαλέξει ποιο κόμμα θα στηρίξετε, ήρθε η ώρα να πείτε το ναι. Το ναι στη Νέα Δημοκρατία, το ναι στο Μηδιάδη Εύερ. Να πείτε το ναι στον άξιο αυτοηγέτη, στον υπερήφανο αυτοπατριώτη που έδωσε εξετάσεις στο παρελθόν και επέτυχε. Και λέω επέτυχε γιατί είναι ο δήμαρχος της πρωτεύουσας που άφησε πίσω του έργο με μεγάλες καινοτομίες που καθορίζουν το μέλλον του τόπου, το μέλλον της πατρίδος. Συμπατριώτες μου, φιλιατές και φιλιατέοι, σας χαιρετίζω όλους και μεταφέρω το μήνυμα της νίκης από όλα τα σημεία της ελληνικής δικής. Μιας νίκης της Νέας Δημοκρατίας, μιας νίκης της Ελλάδας. Σας μεταφέρω ακόμη το μήνυμα του αρχηγού μας, του καταξιωμένου αρχηγού μας, του Μιλτιάδη Εύερ, και τη διαβεβαίωσή του ότι αυτό που δεν έκανε προεκλογικά θα το κάνει μετεκλογικά. Δηλαδή δεν επεσκέφτει από την Ήπειρο τη Δεσποτεία και τα Γιάννενα για ειδικούς λόγους, και εδώ μπροστά σας, γιατί ποτέ από το λαό δεν έκρυψα τίποτε, θα το πω. Δεν ήρθε στη Δεσποτεία γιατί από τα παιδιά